Είναι πολύ δύσκολο να κινητοποιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι με τόσο μικρή ειδοποίηση και μεσημέρι. Ήδη τώρα δύο ολόκληρες δημοτικές παρατάξεις απουσιάζουν. Και παρότι το πρώτο θέμα υπάρχει μια αντιλόγηση για το έκτακτο, για τα υπόλοιπα δεν ξέρω γιατί πρέπει να μπει μέσα για το δημοτικό συμβούλιο. Εγώ είμαι πολύ αυστηρός από αυτά. Το ξέρω, για αυτό σας το λέω. Όμως, αφορά προσλήψεις οι οποίες είναι άνθρωποι αναπλήρωτοι, άνθρωποι οι οποίοι χάνουν μεθοδεσμίες και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Τα άλλα θέματα, εγώ είπα στο γραμματέα για να τα λέω, για ποιο λόγο πιο σκεπτικό, ότι αυτό θα κάνουμε το συμβούλιο είναι όλα υπηρεσιακά, είναι αποδοχές. Άμα είναι κάποιο θέμα που να συζητηθεί και τέτοια, αλλά είναι θέματα που αφορούν αποδοχές, τα οποία είναι τυπικά, ξέρετε, που συμβούλιο, και γι' αυτό το λόγο. Άμα είναι κάποιο θέμα το οποίο χρήζει συζήτηση, όχι εμείς για τέτοιο, να πάμε να ψηφίσουμε το έκτακτο, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε το έκτακτο. Τα άλλα είναι αποδοχές. Δεν είναι με αυτό το σκεπτικό, μια και θα γινόταν το συμβούλιο για το έκτακτο, του λέω να βάλουμε και τις αποδοχές που είναι θέματα τυπικά και δεν παίρνουν χρόνο. Έτσι, για αυτό το λόγο. Άλλος. Παρουσίαση και το χρόνο σήμερα. Την ίδια ώρα, κυρία Μαγκουράκη, στη δευτεροβάθμια επιτροπή να έχει 3 ώρα σύμβουλη. Ναι, πιστεύω ότι οι άνθρωποι, όταν αναφέρεστε λίγο, τον εαυτό σα πρώτα και μετά να μα ταλαιπωρείτε, ότι τουλάχιστον πρέπει να συνεννοήσετε. Αν δεν μπορείτε ούτε μεταξύ σα να συνεννοηθείτε για τι ώρε, ή ξεφύγει η κατάσταση. Παντελώ αυτό. Δεν είναι. Δεν είστε ομάδα, είστε να μην πειράζει. Λοιπόν, είναι απαράδεκτε αυτέ τι τέτοιε. Μάλιστα, υπάρχει κίνηση ασυνονοησία. Είστε σε σύγκριση, το έχω ξαναπεί. Έχετε μπερδευτεί και δεν ξέρετε τι βάζετε. Μάλιστα. Από ό,τι είδατε, κύριε. Αφού συμφωνείτε, εγώ χαίρομαι που συμφωνείτε. Συμφωνώ. Συμφωνώ, κύριε Βεράκο. Συμφωνώ γιατί από ό,τι βλέπετε, συμφωνώ από ό,τι βλέπετε, κύριε Βεράκο, σε τι διάσπαση είναι η ομάδα που είμαστε όλοι εδώ. Και η κυρία Κλέα, η μόνη που απουσιάζει και αυτή και εγώ. Στην αρχαιότητα υπήρχε ο νόμος ότι αν είχα πάρει στην ψήφο με δόλο, πα κατηγορούμενο για την ποινή του θανάτου. Λοιπόν, ακούμε τώρα πώ θα πήρατε. Άμα θέλει εδώ, δεν έχω πρόβλημα να κουνιάζω το πρόβλημα. Απλά εγώ λέω ότι είναι το πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο. Την ίδια στιγμή είστε μια ομάδα, την ίδια στιγμή να κάνετε δύο συμπαγή. Συμπαγή. Και φεύγουμε, αυτές τις διαδικασίες θέλεις να εφαρμόσεις. Ε, 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 ε,
υπάρχει. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, με το φίλο που είναι στον εαυτό μου. Αλλά αυτό επειδή πέρασε. Ότι εδώ και αρκετέ μέρε έχει εκδοθεί η πρόσκληση τη σχολική επιτροπή. Το συμβούλιο ορίστηκε εκ των υστέρων. Φυσικά δεν μπορεί ο πρόεδρο να προκειμένου να δώσει το συμβούλιο να γυρίζει και να παίρνει απόψει από τι. Πότε θα το ορίσει. Είναι ένα έκτακτο θέμα που έρχεται κατ' εξαίρεση αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα. Απ' την άλλη, θα έπρεπε διοντολογικά να ακυρωθεί η Επιτροπή Σχολική, όπου είναι 15 άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να του ακυρώσουμε. Θα καθυστερήσει λοιπόν λίγο, θα παρακαλέσει η κυρία Μανολαρέκη να καθυστερήσει λίγο. Γι' αυτό, αντί να ανεβάζουμε του τόνου δυσανάλογα στο θέμα το οποίο τίθεται και να λύσουμε τέτοια σπουδή, καλύτερα να επιστρέψουμε τη διαδικασία. Δεν υπάρχει.
Είμαστε χαμούζα. Πού βρίσκεσαι, πού θα μας πεις. Τι θα πει χαμούζα, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Διάβασα σε μια ανακοίνωση του συλλόγου. Πού θα το φτάσεις. Σε μια ανακοίνωση του συλλόγου. Συμμόρφωση με τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις 9 του 12 και 20 του 12 του Αρίου Πάγου. Αφορούν τους... Ψηφίζουμε να... Λοιπόν, ξεκινάει η μελήσια τα θέματα, ξεκινάει τα θέματα της ημερήσιας διάθεσης. Θέμα πρώτο. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων στους έργους σχολικών καθαριστών, καθαριστριών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. Η Αναστασία Σιμητροπούλου. Να σας ανακοινώσω το επίσημα πλέον την πρόσκληση για την τελετή απονομής υποτροφιών της ΕΒΑΣ Μινάκη, όπου θα πραγματοποιηθεί την 4η-3η Απριλίου του 2013 και ώρα 1 στην θεατρική σκηνή του Καρόλου Σκόνη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που συζητήθηκε προηγουμένως, δεν μπορώ να μην πάρω τον λόγο, κατά την άποψή μου το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει δημιουργικό ρόλο, πρέπει οι εκφράσεις και οι εντάσεις να αποφεύγονται, έτσι ώστε και εμείς σαν νέοι επιτέλους να λάβουμε ένα κίνητρο για να μπορούμε να θέλουμε ξανά να συμμετέχουμε. Από εκεί και πέρα οι σκέψεις και οι κινήσεις είναι δικές σας. Όσον αφορά τις προσκλήσεις, οι προσκλήσεις έχουν δοθεί από την Τρίτη για την πρόσκληση για τη δευτεροβάθμια επιδρομή. Τώρα, πάμε στην εισήγηση. Ο προγραμματισμός της εισηγήσης της έρχεται. Ο προγραμματισμός έγινε με βάση τις επικείμενες συνταξιοδοτήσεις και με βάση τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Όπως γνωρίζουμε, επειδή ακριβώς απαρτίζονται από παιδιά, βασικός στόχος είναι η υγεία και η καθαριότητα. Ένα αγαθό που πρέπει να το διασφαλίσουμε και να έχουμε επάρκεια. Επίσης, θα πρέπει στην απόφαση την οποία θα πάρουμε να προσθέσουμε και θα συνεχίσει αυτό ο κύριος Δάγκαλος, ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έργου του 2013, εφόσον ο Δήμος επιχορηγηθεί με τις απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ευχαριστώ πολύ. Για να γίνει και μια συγγνώμη, να γίνει και μια διόρθωση στη διαφώνηση, δεν είναι ακαδημαϊκό έτος, είναι σχολικού έτος. Ακαδημαϊκό έτος είναι το πανεπιστήμιο, δεν είναι σχολικό έτος. Στην εκφόρηση του πανεπιστήμιου δεν έχει διάθεση. Σχολικού έτους, ναι. Σχολικού έτους. Εσύ, ναι, καλά.
Λοιπόν, ο κύριος Ντάνιελ. Καλησπέρα και από μένα. Σε συνέχεια των όσων είπε η κυρία Σιμητροπούλου για την πρωτοβάθμια, αρχικά θα σας πω ότι θα πρέπει να γίνει μια διόρθωση στην εισήγηση. Οι θέσεις που έχουν προκύψει από τον προγραμματισμό θα παραμένουν 16, αλλά θα τροποποιηθεί η αναλογία. Θα είναι 9 πλήρους απασχόλησης και 7 μειωμένης. Και αυτό γίνεται γιατί πληροφορηθήκαμε ότι σε ένα χρονικό θα υπάρχει μια επικείμενη συνταξιοδότηση. Τώρα, αρχικά να μιλήσουμε, εφόσον δεν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο, να εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο έγινε έκτακτο. Λίγες ώρες μετά το προηγούμενο Συμβούλιο, ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας έδωσαν την απάντηση που είχαμε ζητήσει και το είχαμε αναφέρει και στο Συμβούλιο στις 11 Μαρτίου για το αν θα πρέπει οι καθαριστές των σχολείων να συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου των Δήμων. Αυτό, να γνωρίζετε, είναι η δεύτερη χρονιά που ζητείται από το Υπουργείο. Ως τώρα οι επιχορηγήσεις ερχόντουσαν μέσω ενδιάμεσου φορέα παλαιότερα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και πλέον του Ινστιτούτου Διαβίου Μάθησης και Εκπαίδευσης. Πέρυσι είχαμε στείλει πάλι τα ίδια χαρτιά, τον ίδιο προγραμματισμό, χωρίς βέβαια τις συνταξιοδοτήσεις που έχουν προκύψει φέτος. Ωστόσο, το ίδιο το Υπουργείο, για να μπορέσει να υλοποιηθεί, γι' αυτό και η κυρία Σιμητροπούλου ανέφερε ότι θα βάλουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, μόνο εάν έρθουν οι επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την πίστοση που προβλέπεται για τις καθαρίστριες. Γιατί το λέω αυτό. Και πέρυσι περιμέναμε το Υπουργείο να εκδώσει εγκύκλιο για να μπορέσουν να γίνει διαδικασία ώστε να προσληφθούμε σήμερα εμείς ως έργο μέσω του Δήμου. Δεν έγινε αυτό και το Υπουργείο 38, δύο μόλις μέρες πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, έδωσε παράταση στο ίδιο καθεστώς. Εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να προγραμματίσουμε εκ των προτέρων γιατί λόγω της ιδιαίτερης φύσης των σχολείων και των απαιτήσεων της καθαριότητας πρέπει να υπάρχουν καθαρίστρες σε κάθε περίπτωση. Όχι, δεν το διάβασα. Είναι, να σας εξηγήσω, επειδή είναι επιχορήγηση, όταν θα προβλεφθεί και θα βγει η κύκλος από το Υπουργείο, τότε θα γραφτεί σαν έσοδο και σαν έξοδο πλέον για να μπορέσει να προχωρήσει η απασχόληση των καθαριστριών. Αυτά θεωρώ ότι βάζω, αν έχετε κάποιες απορίες στη διάθεσή σας. Άλλος συνάδελφος. Ποιος θα απαντήσει. Άρα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, θα πρέπει στον προλογισμό και θα πρέπει να γράψουμε. Πρέπει να γράψουμε ότι η υλοποίηση θα γίνει αφού πρώτα υπάρξει η χρηματοδότηση. Και το δεύτερο είναι σε περίπτωση που αυτή καθυστερήσει πάλι δεκάμιθα, ή υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Μην φτάσουμε δηλαδή να κάνουμε μια υλοποίηση συμβάσεων που θα περιλαμβάνουν και καλοκαίρι. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να είναι η σύμβαση να ξεκινάει από όπου έχει ξεκινήσει, αλλά να τελειώνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, οι συμβάσεις είναι καθορισμένες, είναι δεκάμενες από 1η Σεπτεμβρίου έως 36. Έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Μετά το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να απασχοληθούν για περίοδο εδώ στο καλοκαίρι. Αν δεν αργήσει η υλοποίηση, η καταληκτική ημερομηνία θα είναι πάλι 36. Ακριβώς. Κρίνω πάντως από την εμπειρία που έχω δει τα τελευταία χρόνια ότι αν δεν προχωρήσει θα δώσει λογικά το Υπουργείο παράταση στο ισχύον
διαδικαστικός, δηλαδή μέσω ενδιάμεσου φορέα. Το έκανε πέρυσι 38, το ξανά έκανε πρόπερση αρχές Αυγούστου. Μέσω ενδιάμεσου φορέα σημαίνει ότι χορηγεί τα χρήματα στο Ινστιτούτο Διαβίωσης και Εκμέρεσης, το οποίο ορίζει πόσες αίθουσες υπάρχουν σε κάθε σχολείο μετά από εισήγηση και δική μας και βάσει αυτών πληρώνει τις καθαρίστριες. Δηλαδή, μας επιχορηγεί τα χρήματα για να μπορέσουμε εμείς να πληρώσουμε. Η επιλογή είναι και στα καθαρίστριες, πώς γίνεται. Μέσω επειδή υπάρχει όρος στη σύμβαση ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Διευθυντή και ο ίδιος εγκρίνει την καλή εκτέλεση αν τηρούν, αν τηρούν τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που πάμε στο νέο προγραμματισμό που θα γίνει μέσω του Υπουργείου, αυτό που να με γίνει μέσω σε. Εμείς θα σας ενημερώσουμε μόνο σε διαδικασίες που διέπονται από πλήρη διαφάνεια και αποκλίνουν κάθε άλλη διαδικασία επιλογής. Άρα λοιπόν οτιδήποτε δεν έχει σχέση με το ΑΣΕΠ, εμάς μας βρίσκει αντίθετο. Και επί την ευκαιρία θα θέλαμε κάποια στιγμή, όχι τώρα, όταν είσαστε έτοιμοι και ο Αντιδήμος Διοικητικών Υπηρεσιών, να μας ενημερώσει για το πόσα άτομα απασχολούνται στο Δήμο μας μέσω ΜΚΟ με τα διάφορα αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή το πρόγραμμα, το όνομα της ΜΚΟ και ποιοι είναι ενταγμένοι, να έχουμε μια εικόνα γιατί θα ξεπέρουν καινούργια άπια. Μια στοιχεία, και όχι είναι. Σε ένα αέρα, να ξέρουμε να βλέπουμε κάποιον, να ξέρουμε τι άλλο είναι στο Δήμο. Αυτό είναι μέσω σε αν πάει στον Διάμεσο Φορέα, δεν θα είναι μέσω σε τα Διάμεσο Φορέα, θα κανονίσει. Θα γίνει και πάλι ο κύριε Τσαπαρίλε, μέχρι σήμερα στα σχολεία ποτέ δεν έχει γίνει πρόσληψη καθαριστριών εκτάκτων μέσω ΑΣΕΠ. Υπήρχε πάντοτε από τις παλιές σχολικές επιτροπές. Παλιά ήταν μια σύμβαση που γινόταν το σχολείο μέσω του γραφείου εκπαίδευσης. Γινόταν με αυτό το κανάλι. Μια σύμβαση με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμαζόντουσαν μέσα στα σχολεία. Μέσα στα σχολεία η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε. Επειδή έχει επαφή με ανήλικους μαθητές. Και πρακτικά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόντουσαν καλά με τα σχολεία. Ο ενδιάμεσος φορέας τώρα ήταν είτε ο ΟΣΠ είτε αργότερα το ΙΝ και πλήρωνε τις καθαρίστριες. Η σχέση ήταν πάντα ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών. Το ίδιο είναι και τώρα, μόνο που μπαίνει ο ΑΣΕΠ εδώ θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Υπάρχουν αντιρρήσεις από τα σχολεία ακριβώς επειδή έχουν κάποιους ανθρώπους που συνεργάζονται. Είναι σχεδόν μια πάγια κατάσταση στα σχολεία. Και δεν υπάρχει ευκολία στο να λέει αυτό το προσωπικό να παίρνουν άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Το καταλαβαίνω και σε ένα μεγάλο ποσοστό το ασπάζουν. Αλλά όμως το ίδιο πρόβλημα έχουμε και τους εργάτες καθαριότητος. Μπορεί και το ΑΣΕΠ και μπορεί να επιλέξει κάποιον ο οποίος είναι 270 κιλά και να πρέπει να ψηθεί το κορεματοφόρο. Το ίδιο έχουμε και στους παιδικούς σταθμούς. Και στους παιδικούς σταθμούς στην υπηαγωγή μπαίνουν με ΑΣΕΠ και δεν έχει καμία απολύτως επιλογή και έλεγχο το διοικητικό συμβούλιο για το ποιος είναι εκεί. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται τις φόρμουλες και συνεργάζονται. Από εκεί και πέρα, εάν νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία, αυτό που εγώ δεν συμφωνώ δεν είναι το να πούμε ότι όλοι παρατείνονται. Από αυτό με το οποίο έχω σκοτρή διαφωνία είναι να έρθει κάποιο, όποιο άνθρωπο, και να πει εσένα σε θέλω, εσένα σε αλλάζω. Εσένα σε θέλω, εσένα σε αλλάζω. Ή θα παραταθούν όλοι, ή θα παραταθούν όλοι. Όχι ο καθένα να θέλει, σε θέλω, σε θέλω. Προσήλθε και ο Ηλίας Γρηγορίου. Με την πρόταση του κ. Τσόκη.
Αποδεχθεί και κατανομή ποσού 69.404,92 λεπτών για την κάλυψη του υλικών ταπανών των δημοτικών, παιδικών και παιδοπιακών σταθμών, Φεβρουάριο 2013. Ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα τρίτο. Αποδεχθεί και κατανομή ποσού 2.468,94 λεπτών για την κάλυψη του υλικών ταπανών των χώρων άντρες του Φεβρουάριο 2013. Ομόφωνα. Θέμα τέταρτο. Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.659,28 λεπτών για την κάλυψη μισθοδοσία 2,3 του κυρίου Οργανισμού Πολιτισμού Δαθμού του Αλήνη, Φεβρουάριο 2013. Ψηφίζεται ο κόμμα. Θέμα πέμπτο. Αποδοχή ποσού 6.693,62 λεπτών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του νόμου 2006-2003, Φεβρουάριο 2013. Ψηφίζεται ο κόμμα. Θέμα αποδοχή και κατανομή ποσού 5.995 ευρώ για από το Υπουργείο Στερικών για την καταναλωτική εφάρμοση αποζημίωση υπαλλήλων του πρώην Εθνικού Οργανισμού Προνομία ΕΟ και των πρώην Ολυμπιακών Σταθμών Αθηνών. Ψηφίζεται ομόφωνα. Το κύριο Δωρακό, το κοινωνικό, είναι καλό. Θέμα λήψη απόφαση τη αναγκαιότητα προμήθεια εξοπλισμού τη δημόσια περιβάλλοντο από το ορμανοφόρο Εκμά και Σάλα. Που μας επιβάλλουν πλέον και πρόστιμα,
για τον λόγο ότι δεν προχωράμε τους προσλάβουμε κλπ. Είπαμε, παρότι έχει υποβληθεί το αίτημα ηλεκτρονικά και υπηρεσιακά κλπ, να πάρουμε και μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μια διαμαρτυρία μέσω ΚΕΔΕ κλπ, να στείλει και μια επιστολή ο κ. Δήμαρχος ξανά με όλο το φάκελο, μήπως, επειδή και ο Υπουργός είναι διευθυντής του Συνταγματικού Δικαίου, μήπως φιλοτιμηθούν και προχωρήσουν εν πάση περιπτώσει ώστε να αποκαταστήσουν αυτήν την ιδιότυπη κατάσταση ομοιρίας που έχουν και τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί και συνδέονται με σχέση αρρύθμιση του χρόνου με το Δήμο μας, είτε το θέλουν είτε όχι, και βεβαίως γίνεται ιδιότυπη θέση ομοιρίας και ο Δήμος μας. Γιατί εμείς πληρώνουμε πρόστιμα, δεν απολαμβάνουμε εργασίες και έχουμε ένα μέτωπο ανοιχτό που υποτίθεται πρέπει να πάει προς δημοσίευση και προς το ΦΕΚ κλπ. Λοιπόν, με την έννοια αυτή θα βοηθούσε πολύ εάν η απόφασή μας είναι ομόφωνη και βεβαίως και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος θα κάνουμε όλες τις ενέργειες που πρέπει για να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ευχαριστώ πολύ. Το κύριος Φεράκη. Α, και τα λεφτά, ναι. Μέσα στην απόφασή μας να γραφτεί ότι και τα λεφτά αυτά που μας έχουν επιβληθεί ως πρόστιμο εξαιτίας της πολυσυνεργίας του Υπουργείου ζητάμε από το Υπουργείο να καταβάλει. Γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε τις αποφάσεις. Το Υπουργείο δεν μας αφήνει. Άρα στην απόφασή μας ζητάμε και να καταβληθούν τα χρήματα αυτά από το Υπουργείο στο Δήμο. Ναι, βεβαίως. Και εξαιτούν το Δήμο και κάποια άλλη ενέργεια στα πλαίσια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής που έχουμε βάλει να θέσει ο κ. Ζαφίδη. Νομίζω ψηφίζεται το θέμα ομόφωνα όπως αυτό συμπληρώθηκε. Λύεται η συνεδρίαση.